Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στην κοινοτική ψυχή, στην εκπομπή της ελληνικής κοινότητας, την εκπομπή που αφουγκράζεται το μπαλμό της παροικίας και της δικιάς μας ελληνικής κοινότητας, της κοινότητας στο Ρόντο. Σήμερα παρέα με τον Γιώργο Τομάνιο, το διευθυντή της κοινότητας, μιας και χάσαμε τον Τάσο τον Μαστοράκο, το χάσαμε κάπου στην Αφρική. Έχει εξαφανιστεί, ούτε έχει δώσει σημεία ζωής και ελπίζουμε να είναι καλά, όπου και να είναι. Ο Τάσο Μαστοράκος λείπει σήμερα από κοντά μας, γιατί εκπροσωπεί τη νεολαία του ΣΑΕΣ, το Συνέδριο Νεολαίας Αφρικής, στο Johannesburg. Οπότε θα τον έχουμε κοντά μας στην επόμενη εκπομπή. Λοιπόν, η εβδομάδα που πέρασε ήταν αρκετά busy. Την περασμένη εβδομάδα ο απανταχού ελληνισμός γιόρτασε τη γιορτή της Παναγίας. Παρακολουθήσαμε με ευλάβεια όλοι οι Έλληνες, όλος ο ελληνισμός απανταχού της γης στην Ομογένεια αλλά και στην Ελλάδα. Ουσιαστικά παρακολούθησαν, γεμίσαν τις εκκλησίες όπως συνήθως. Πάρα πολύ κόσμος, όπως ξέρεις Γιάννη, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ναό της Παναγίας, το Καθολικό Ναό της κοινότητάς μας. Πάρα πολλοί κόσμος παραβρέθηκε εκεί. Παράλληλα, πάρα πολλοί κόσμος παραβρέθηκε και στις άλλες εκκλησίες της ελληνικής κοινότητας, όπως στην Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάτου, που φέτος είχε αρκετό κόσμο από τα προηγούμενα χρόνια, από ό,τι γνωρίζω. Όλος ο ελληνισμός γιόρτασε τον Ευαγγελισμό της, τη γιορτή της Παναγίας. Η κάμερα μας βρέθηκε στον Ιερό Ναό της Παναγίας, οπότε ας δούμε στιγμιότυπα από τη γιορτή της Παναγίας. Βρισκόμαστε στον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας μας, σήμερα 14 Αυγούστου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που ήρθαν να γιορτάσουμε όλοι μαζί λαμπρά την Παναγία μας, να ευχαριστήσω τις κυρίες Φιλοπτώχου, τον ιερέα μας, το συμβούλιο μας και όλους, και εύχομαι χρόνια πολλά σε όλες τις Μαρίες και στους τις Παναγιώτιδες, και να χαιρόμαστε και τον Πάτερ Παναγιώτη μας και όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαι ο Δημήτρης Ομιλιάρης, ο πρόεδρος της Παναγίας. Ευχαριστώ όλο το λαό που ήρθε να προσκυνήσει. Ευχαριστώ τους ιερείς, τους ιεροψάλτες. Ευχαριστώ τη Φιλόπτωχο για το μεγάλο παζάρι που μας κάνει εδώ πέρα σήμερα. Και χρόνια πολλά σε όλους τους εορταζόμενους. Να πάτε τώρα. Γιατί μετά. Να πάτε τώρα. 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 Να πάτε
Πατρός, καζόνται
Πολλής λόγος γίνεται στις μέρες μας για την ισότητα των δύο φύλων, για την ισότητα ανδρός και γυναικός. Ο χριστιανισμός εδώ και αιώνες έχει τακτοποιήσει το θέμα αυτό, διότι μέσα στο χριστιανισμό δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ο χριστιανισμός τιμά και την γυναίκα και τον άνδρα. Ιδιαίτερα μάλιστα τιμά στο πρόσωπο της γυναίκας την υπεραγία Θεοτόκο. Στον χριστιανισμό οι άνθρωποι δεν μετριούνται και δεν αξιολογούνται με βάση και κριτήριο το φύλο, την κοινωνική θέση, την οικονομική κατάσταση. Αξιολογούνται με ένα μόνο κριτήριο, την αγιότητα. Ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών στη σωτηρία. Η ανθρώπινη φύση, λέγει ο Άγιος Πατήρ της Εκκλησίας μας, Θεοφάνης Κεραμεύς, είναι διαιρεμένη σε δύο φύλλα, το αρσενικό και το θηλυκό, αλλά στην αιώνιο ζωή και σωτηρία της ανθρώπινης ύπαρξης δεν υπάρχουν τέτοιες διαιρέσεις. Επομένως, η σωτηρία ανήκει στην ανθρώπινη ύπαρξη και όχι στο φύλλο. Στα μάτια λοιπόν του Θεού, σε μία καθαρή πνευματική διάσταση, δεν υπάρχει χωρισμός φύλων. Υπάρχουν αμαρτωλοί και μετανοούντες, υπάρχουν άγιοι, όσιοι και αγιότεροι. Στη σημερινή λοιπόν γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, τιμάμε τον άνθρωπο, το αγιότερο πρόσωπο που έφτασε στο θρόνο του ουρανού. Τιμάμε το πρόσωπο, την γυναίκα, η οποία έγινε η πόρτα για να περάσει ο Σωτήρας Χριστός. Αυτή τη Μητέρα του Θεού που είναι η τιμιωτέρα των Αγγέλων και Αρχαγγέλων, των Χερουβίμ και των Σεραφείμ, τιμά η Εκκλησία, τιμά ο λαός του Θεού και βάζει τη γιορτή αυτή στο κέντρο των πνευματικών αγώνων και της Ορθόδοξης Πνευματικότητος. Η Παναγία είναι η Μητέρα του Χριστιανισμού. Είναι το πνευματικό μύρο που ευωδιάζει όχι μόνο την Εκκλησία μας, αλλά και όλη τη ζωή μας. Ο καθένας μας κοντά της γίνεται παιδί. Σε αυτή τη Μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, βρίσκουμε αγάπη, βρίσκουμε προστασία. Η Ελλάδα μας είναι μια καταστολισμένη νύφη, γεμάτη από εκκλησιές, μοναστήρια και ερημοκλήσια της Παναγιάς. Αυτά τα μοναστήρια, οι εκκλησίες και τα ερημοκλήσια είναι τα πνευματικά παλάτια της ταπεινής βασίλισσας. Στο κάθε ένα από αυτά βρίσκεται το σεβάσμιο εικόνισμά της, δεξιά από την ωραία πύλη με το γυρτό κεφάλι της για να ακούσει τον πόνο μας, τη χαρά μας, τη λύπη μας. Πόσα δάκρυα βρέχουν τα άχραντα χέρια της, πόσα βλέφαρα κλείνουν μπροστά της, πόσα γόνατα γονατίζουν στην αγάπη της, πόσες καρδιές ακόμα ακούν απέναντί της. Το πρόσωπό της χρυσοκέρινο, γλυκό, δίνει ελπίδα στους απελπισμένους, χαρά στους θλιμμένους, θάρρος στους δειλούς, ειρήνη στους ταραγμένους. Αμέτρητα είναι τα ονόματά της που οι Άγιοι Ύμνοδοι έδωσαν στη Μητέρα αυτή. Το πρώτο και πιο σεβάσμιο όνομά της είναι Παναγία. Έπειτα έρχονται άλλα ονόματα. Θεοτόκος, αημακάριστος, άχραντος, αμόλυντος, άφθορος, θεία νεφέλη, κλίμαξε ουράνιος, δέντρο αγλαόκαρπων, Παναγία τρυπητή, Παναγία ελεούσα, Παναγία γρηγορούσα, ελέους πηγή, χρυσή λιχνία και άλλα πολλά. Η Παναγία βέβαια είναι μία, διότι μία είναι η Θεοτόκος και Μητέρα του Θεού. Μία είναι η Τιμιωτέρα των Χερουβίμ και Ενδοξωτέρα των Σεραφείμ. Είναι πολύ λυπηρό και απαράδεκτο και αιρετικό, αδελφοί μας, να προτιμούν κάποιο όνομα της Παναγίας καλύτερο από άλλο όνομα. Δείχνει όχι μόνο πνευματική σύγχυση, αλλά και πνευματική αναπηρία. Επίσης πρέπει να προσέξουμε να αποδίδουμε στη Θεοτόκο τη σωστή τιμή, τη μεγάλη τιμή.
όχι να δίνουμε θεϊκές δυνάμεις στη μητέρα του Θεού. Ο Χριστός είναι ο Θεός και ο Θεός σώζει. Η Παναγία δεν είναι Θεός και δεν σώζει, αλλά πρεσβεύει και μεσητεύει προς τον Κύριο για τη σωτηρία μας. Γι' αυτό λέγει και ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός, τιμόμεν και γεραίρομεν, μητέραν Θεού και όχι Θεάν. Επομένως η Παναγία μας πρεσβεύει. Σ' όλο λοιπόν τον χριστιανικό κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα πατρίδα μας, η Παναγία προσκυνείται με πόνο, με δάκρυα, με ταπεινή αγάπη, με χαραπιόν πένθος. Γιατί η Ελλάδα είναι τόπος πονεμένος, τόπος βασανισμένος, τόπος χαροκαμένος. Όλα πανηγυρίζουν και αγάλλονται. Από το περιβόλι της Παναγιάς του Αγίων Όρος, μέχρι την Τίνο, την Πάρο, την Άξο, τη Μυτιλίνη, την Κέρκυρα, την Κύπρο και αλλού, σε όλες τις μεριές όχι μόνο των Ορθοδόξων, αλλά και των άλλων χριστιανών που σέβονται την Θεοτόκο και Μητέρα του Θεού, γίνεται πανηγύρι, όχι δηλαδή φασαρία, και στρώνεται πνευματικό τραπέζι. Αδελφοί μου, κάθε γιορτή της Εκκλησίας μας δεν είναι πανηγύρι και φασαρία. Δεν είναι εξωτερικό γεγονός. Είναι μία εσωτερική πνευματική εμπειρία και όχι μία θρησκευτική παράσταση. Αν ο άνθρωπος είναι πνευματικά στήρος και δεν έχει τη δυνατότητα της σύλληψης, δηλαδή να γεννά μέσα του πνευματικές αρετές, τότε είναι χριστιανός των τύπων, των τείχων, των ήχων, των μέτρων. Είναι ένας χριστιανός που φυτοζωεί με παραστάσεις θρησκευτικού τύπου, που φυτοζωεί με όλα τα φολκλόρ. Ο άνθρωπος πρέπει να έχει μέσα του την δυνατότητα να γεννά, να συλλαμβάνει, να τεκνοποιεί τις πνευματικές αρετές και να μην είναι δέντρο με φύλλα, αλλά δέντρο με καρπούς και πνευματικές αρετές. Ο Χριστός συλλαμβάνεται και γεννάται μέσα μας, πώς? Δια της πίστεως. Σαρκώνεται και γεννάται δια των αρετών. Σταυρώνεται δια των κόπων μας και ζει με την εσωτερική λειτουργία της καρδιάς μας. Έτσι ζει πραγματικά ο σωστός χριστιανός τη ζωή του, του Χριστού. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτόν τον χώρο της προσευχής και της λατρείας για να γίνουμε εκκλησία και όχι να δείξουμε ότι πήγαμε στην εορτή της Παναγιάς στο ναό. Διότι αν πήγαμε στο ντουβάρι χωρίς να αλλάξουμε έστω και στο ελάχιστο μέσα μας, τότε είμαστε χριστιανοί του ναού και όχι χριστιανοί του Χριστού. Ανεβήκαμε αυτά τα σκαλοπάτια του ναού, τα τέσσερα, τα πέντε, όχι μόνο για να κάνουμε μάκια στην εικόνα της Παναγιάς, ούτε για να ανάψουμε ένα κερί, αν δεν έχουμε το κερί της πίστεως αναμένα μέσα μας. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά του ναού για να γίνουμε χριστιανοί του Χριστού, όχι για να αλλοιωθούμε, όχι για να μεταβάλουμε, όχι για να αφομοιώσουμε, όχι μόνο για να δεχτούμε, όχι για να κρίνουμε, αλλά για να αυτοκριθούμε, για να αγριστούμε, για να αφομοιωθούμε, για να μεταβληθούμε και να γίνουμε με τη χάρη της Παναγιάς, αλλά και ιδιαίτερα με τη χάρη των Αγίων και Μαρτύρων της Αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας, όχι μόνο χριστιανοί του ναού, αλλά χριστιανοί του Χριστού. Να γίνουμε μια κοινωνία επιτέλους, μια κοινωνία πραγματικά χριστιανική, που να είναι μια κοινωνία Αγίων και όχι μια κοινωνία Αγρίων.
Γίνε μέλος της ελληνικής κοινότητας στο Ρόντο και βοήθησε στη διατήρηση και προβολή μιας περήφανης ελληνικής κληρονομιάς. Γίνεται μέλος σήμερα. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η ώρα της, του μέλους της ελληνικής κοινότητας έχει φτάσει. Για μια άλλη ακόμη φορά, για μια άλλη χρονιά, τα μέλη της ελληνικής κοινότητας καλούνται στη Γενική Συνέλευση της Κοινότητας που θα γίνει φέτος με διάφορες καινοτομίες στις 7 Σεπτεμβρίου στις 4 η ώρα στο χώρο του Αγίου Ιωάννου στην αίθουσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και λέμε είναι καινοτομία γιατί φέτος για πρώτη φορά η διοίκηση αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης το Σεπτέμβριο, ούτως ώστε να δοθεί ευκαιρία σε περισσότερο κόσμο να παρακολουθήσει τη Γενική Συνέλευση, να ακούσει την απολογία της διοίκησης, αλλά παράλληλα να θέσει και οποιαδήποτε ερωτήματα που τα μέλη του οργανισμού έχουν. Οπότε αρχίζουμε, Γιώργο, στις 4 η ώρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, την έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα κρατήσει περίπου στο μισάωρο. Και σε αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση, Γιάννη, θα συζητηθεί το θέμα για πρώτη φορά στα χρονικά της ελληνικής κοινότητας, η πολιτική που έχει χαράξει η ελληνική κοινότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το οποίο το έχει περάσει το Συμβούλιο των Αντιπροσώπων, και τώρα θα το καταθέσουμε στη Γενική Συνέλευση να αποφασιστεί. Ώστε να γίνει αυτό το bylaw της κοινότητας, του καταστατικού της κοινότητας. Θα είναι κομμάτι του καταστατικού της κοινότητας, το οποίο θα λέει για τα δικαιώματα του κάθε πολίτη όσον αφορά για τη διάκριση και την παρανόχληση που γίνεται. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε και νομίζω ότι τα μέλη θα το βρουν πολύ ενδιαφέρον. Θα συνεχίσει μετά από αυτό το θέμα, θα συνεχίσει η κανονική Γενική Συνέλευση, όπου θα υπάρξει η αναφορά των ναρκωτών λογιστών, η αναφορά του Προέδρου και των διάφορων τμήματων της ελληνικής κοινότητας και φυσικά το τμήμα των ερωτήσεων, όπου τα μέλη μπορούν να ρωτήσουν και να θέσουν οποιασδήποτε ερωτήσεις θέλουν. Νομίζω ότι αυτό που έγινε φέτος ήταν πάρα πολύ καλό, γιατί έχουμε βρεθεί πολλές φορές τον Ιούνιο, όπου σχεδόν όλη η παροικία βρίσκεται σε διακοπές, να έχουμε πολύ λίγη συμμετοχή στις γενικές συνελεύσεις. Πιστεύουμε φέτος, και επαναλαμβάνω, στις 4 η ώρα, στις 7 Σεπτεμβρίου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στον Άγιο Γιάννη θα γίνει η Γενική Συνέλευση με όλα τα θέματα που προαναφέραμε. Τα μέλη μπορούν να προμηθευτούν τον οικονομικό απολογισμό από τους λογιστές, από τα γραφεία της ελληνικής κοινότητας, αλλά θα υπάρχουν και διαθέσιμα εκείνη την ημέρα εκεί. Ήδη νομίζω τα μέσα ενημέρωση έχουν λάβει τις ανακοινώσεις και μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες στα μέσα ενημέρωσης της παροικίας. Επίσης ήθελα να τονίσω ότι αυτή η ανακοίνωση προς τα μέλη έχει ταχυδρομηθεί στα μέλη, τα οποία το ειδοποιεί επίσημα βάσει τους κανόνες της ελληνικής κοινότητας ότι θα γίνουν αυτές οι δύο συνελεύσεις των μελών στις 7 Σεπτεμβρίου, Κυριακή, και αρχίζοντας στις 4 η ώρα μετά μεσημβρίας. Και πέρα αυτό υπάρχει άλλη μια καινοτομία, την οποία, Γιώργο, θα τη δούμε μετά από το διαφημιστικό μήνυμα που έχουμε για τους φίλους μας. Μάλιστα. Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός διαμόρφωσε το μοντέρνο κόσμο. Τιμήστε το παρελθόν, χαρείτε το παρόν, χτίστε το μέλλον. Το νέο Κοινοτικό Πολιτιστικό Κέντρο είναι αφιερωμένο στον ελληνικό πολιτισμό και την παράδοση. Ένα πρωτοποριακό έργο θεμελιωμένο στις ιδέες της ελληνοκαναδικής προσφοράς, ανάπτυξης και μεγαλουργίας. Βάλτε τα θεμέλια για τις επόμενες γενιές. Συμβάλλετε στη διατήρηση του θρύλου. Η συμμετοχή σας εξασφαλίζει τη ζωτικότητα και το μέλλον της ελληνικής κοινότητας. Κάντε τη διαφορά. Πραγματοποιήστε το όνειρο. Και επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για καινοτομίες, μία καινοτομία καινούρια είναι ότι πριν από τη Γενική Συνέλευση στις 7 Σεπτεμβρίου, στις 4 η ώρα, στις 2.30 η ώρα θα υπάρξει ένα ανοιχτό
tour, θα λέγαμε, μία ανοιχτή περιήγηση για τα μέλη της ελληνικής κοινότητας στο νέο κοινοτικό κέντρο στο Ellesmere, όπου δηλαδή τα μέλη και οι φίλοι της ελληνικής κοινότητας θα μπορούν να δουν με τα ίδια τους τα μάτια την πρόοδο των εργασιών που γίνονται στο πολιτιστικό κέντρο. Μπορεί να λέμε εμείς και λέμε και έτσι είναι η αλήθεια ότι τα έργα ήδη έχουμε φτάσει, κοντεύουμε στο 70% της αποπεράτωσης της πρώτης φάσης. Αλλιώς βέβαια είναι να το λέμε εμείς, να το λέει ο Πρόεδρος, να το διακηρύσουμε όλα τα μέλη της διοίκησης, και αλλιώς είναι να το δεις με τα μάτια σου εκείνη την ημέρα, 7 Σεπτεμβρίου στις 2.30 ώρα, το πολιτιστικό κέντρο, το νέο πολιτιστικό κέντρο θα ανοίξει τις πόρτες του κατά κάποιο τρόπο, για να δει ο καθένας κατά πόσο έχουν προχωρήσει οι εργασίες του κέντρου. Και μετά ο καθένας μπορεί να εκφράσει τη γνώμη του, καλοπροαίρετη ή όχι. Επίσης, αν κάποιος θέλει να περάσει από τη γωνία Γόρντον και Έλεσμερ και δει το κοινοτικό μας κέντρο, θα δει ότι οι εργασίες προχωρούν πάρα πολύ. Εάν κάνει μια σύγκριση εδώ και 3 μήνες, θα δει ότι όλοι οι τείχοι έχουν ήδη τεθεί. Απομένει να γίνει η σκεπή και η μεγάλη τζαμαρία, και αυτό δείχνει μια μεγάλη θετική πρόοδο στο προστοκτήσιμο και την υλοποίηση αυτού του κτηρίου. Ναι, όπως πολλές φορές επανειλημμένα έχει πει ο Πρόεδρός μας σε διάφορες συναντεύξεις που δίνει, ότι το κτίριο πλέον θα έχει κλείσει εξωτερικά αρχές με μέσα Οκτωβρίου. Οπωσδήποτε δεν θα έχει τελειώσει. Από εκεί και μετά μένει πλέον το γεγονός και στην παροικία, στα μέλη της ελληνικής κοινότητας, να βάλουν γερά το χέρι στη τσέπη για να υποστηρίξουν αυτό το οποίο με τόσο κόπο αυτή η διοίκηση κάνει πραγματικότητα, και είναι ένα όνειρο όλων των διοικήσεων. Είναι πολύ σημαντικό να τεθεί ότι αυτό το έργο έχει τελικά πάρει μία σωστή μορφή, το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα. Θα δοθεί την ευκαιρία σε όλους τους συμπατριώτες μας και φίλους και μέλη της ελληνικής κοινότητας να δουν από πρώτο χέρι στις 7 Σεπτεμβρίου κατά πόσο έχουμε προχωρήσει σε αυτό το έργο. Τους καλούμε όλους να έρθουν στις 2.30 ώρα, 7 Σεπτεμβρίου, ημέρα Κυριακή, να δουν αυτό το άνοιγμα που γίνεται στην ελληνική κοινότητα και να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. Οπότε, γιατί κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα, πριν να δώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, να καλέσουμε όλα τα μέλη της ελληνικής κοινότητας στις 7 Σεπτεμβρίου στο χώρο του Αγιάννη, στις 2.30 ώρα στο νέο ξενάγηση, στο νέο πολιτιστικό κέντρο, και καλούνται όλοι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν σε αυτό το έργο ή δεν πιστεύουν. Οπότε ας έρθουν να δουν με τα μάτια τους τι ακριβώς γίνεται, ποιες είναι οι εξελίξεις στην όλη εργασία του όλου κέντρου, και ακολούθως στις 4 η ώρα στον Αγιάννη, στις 4 η ώρα στις 7 Σεπτεμβρίου, η ετήσια Γενική Συνέλευση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βάλατε για άλλη μια φορά στο σπίτι σας. Ραντεβού την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.